Ο Ολυμπιακός ή δεν αυτοκτόνησε. Ορίστε. Ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε στο Μάντσεστερ. Θα μου δώσεις λίγο, λίγο διοριούλα όταν έρθει η σειρά για να το αναλύσουμε. Για να τα αναλύσουμε, γιατί έχω έναν μεγάλο οπαδό σήμερα που ήταν μαζί μου. Ναι. Και τον εμπιστεύω και είναι σωστός. Είναι ο Αρτάης, ο προπονητής της West Ham. Ναι. Είπε φοβερές κουβέντες. Μπορούμε, το οποίο τα είπα από προχτές, να μπούμε κατευθείαν. Μπορούμε να πούμε αυτό. Είναι στο, ναι, συνέντευξη του στο δηλαδή, φως. Πρόσεξε τι λέει. Στο φως είναι. Ναι. Ορίστε. Όσοι είτε πάρτε το στην πρώτη σελίδα. Τα έχωσε στο Μίτσελ. Ναι. Ο Αρντάης. Και καλά έκανε. Ναι. Η West Ham λέει αντιμετωπίζει αύριο τη United. Και ο τεχνικός της υποστήριξε ότι δεν θα κάνει τα λάθη του Ισπανού coach. Πρόσεξε. Έχει μεγάλη σημασία. Και ούτε αν τον εχθρεύεται ούτε τίποτε. Ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα 2-0. Έτσι. Και αν είχε κερδίσει πίσω, αν είχε καθίσει πίσω, παίζοντας αμυντικά με δύο ζώνες των τεσσάρων, δηλαδή 4 και 4 και 8 κλειστά, αλλά Σιμεώνε και όλους τους μεγάλους τεχνικούς παίρνουν τίτλους, τότε νομίζω ότι η United θα είχε δυσκολευτεί πολύ περισσότερο για να διασπάσει την αμυνά του. Έπαιξε ανοιχτά. Ναι. Άφησε τη United να εκμεταλλευτεί αυτούς τους χώρους. Και δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος για να τους κάνει αυτό από το Ρούνε και το Φαν Πέρση. Το οποίο θα τα αναλύσω εγώ ποιους χώρους και γιατί και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θέλω να σου δώσω να καταλάβεις, είναι τέλειες οι επισημάσεις του. Βέβαια, φοβερό. Αυτά τα λέει ένας προπονητής, ο οποίος έχει κάνει μαζί του και στην Πόλτον με τον Γιαννακόπουλο. Τον έχω δει πριν τρεις εβδομάδες, το είπε και ο Γιάννης, ότι με την Τζέλσι 0-0 πήρε. Στην έδρα της Τσέλσι. Μπράβο. Έχει και τη Manchester City, μου φαίνεται. Έχει πάρει αποτέλεσμα και από τη Manchester City. Ναι, έχει πάρει. Είναι φοβερός, κλείνεται έξυπνα, όμορφα και ωραία. Το κατάλαβες. Και μετά, όταν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βγαίνει ο καθένας, ας πούμε, λέει. Δεν είναι. Ο Ολυμπιακός ή θα τον πιστεύεις ή δεν θα, πώς να σου πω, δεν θα τον κάνεις μικρών δυνατοτήτων ότι είσαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος δεν μπορεί να είσαι. Εμείς εδώ τα βλέπαμε και από την εκπομπή. Δεν στήθηκε καλά με τον Παναθηναϊκό. Δεν στήθηκε καλά με τον ΠΑΟ. Είδες και τον κόλλο Αθανασιάδης, το έκανε μέσα από τα δύο σέντρε μπακ. Δεν στήθηκε καλά έξω. Χωρίς ρόλους, χωρίς τίποτε. Είναι τρία παιχνίδια, έφαγες 8 γκολ και κάνες ένα. Το καταλάβες. Δεν γίνονται αυτά. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει προπονητής. Εμείς τα λέμε στην εκπομπή και είναι τα σωστά. Μην κοιτάς αν ένας εχθρεύεται και θέλει να σου πει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δεις το παιχνίδι για να το κριτικάρεις. Γιατί ορισμένοι λένε και στα ράδια. Ξέρεις, λέει μετά Χριστό προφήτη. Τι μετά Χριστό προφήτη. Έλεγε ένας άγγλος στο Γεωργίου και του λέγε, καλά, γιατί δεν τα λες αυτό. Τι να δω, λέει, πριν από τον αγώνα. Τι να δω, έγινε το παιχνίδι. Απλά Νίκο, να διευκρινίσουμε ότι όταν σε ρώταγα εγώ κατά καιρούς για το Μίτσελ, μου έλεγες περιμένω τα δύσκολα μάτς με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της κρίσης του απολογισμού. Εγώ πρέπει να πω αυτά που πιστεύω. Διότι πρώτα-πρώτα ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε τη μεγαλύτερη πρόκριση όλων των εποχών, οι 11 αυτοί ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, η διοίκηση είναι πρώτη. Αλλά πάω μετά διότι σου πήρε τους παίχτες. Πάει. Δεν μπορεί να παίξει μέσα ο πρόεδρος ο Μαρινάκης ή να παίξουν το διοικητικό συμβούλιο κτλ. Στους δίνει. Τη βλέπει στη Manchester United, την έπαιξε εδώ σωστά. Έκλεισε στους χώρους, σεβάστηκε στους χώρους, σεβάστηκε στους παίχτες. Ακινητοποιηθήκαν, δεν κάνανε μία. Τι να λένε τώρα, και αυτοί να λέγανε τότε ότι αν έκανε ο Βαπέρση τον γκολ μέσα στην περιοχή που έγινε εκεί στο ένα λάθος. Και το έκανε 2-1, θα είμαστε καλύτερα. Φεύγανε και λέγανε δεν παίξαμε, πάει. Λοιπόν, μετά είναι Γολγοθάς. Μην κάθεσαι και λες ότι εγώ τους έκλεισα στο τελευταίο 20 λεπτό. Αυτό δεν στέκει. Στέκει ότι πας απάνω και έχεις το 2-0. Θα παίξεις ωραία τους χώρους σου, θα σεβαστείς, θα κάνεις, θα φύγεις. Τον γκολ θα το κάνεις. Μα το χάσες. Δεν λέει τίποτε. Κύριε, θα φάω ένα γκολ. 1-0. Ξαναπέζω. Θες να φας κι άλλο ένα. 2-0, θα πάμε παράτα. Θα σε πάω και στα πέναλτι. Βέβαια, εκεί είναι. Ο άλλος αρχίζει να ανέβει στο βουνό με το στρατό. Χωρίς απώλειες περνάει το πρώτο βουνό. 1-0. Χωρίς απώλειες θέλει να κρατήσει, να μην σκοτωθούν οι άλλοι στρατιώτες. Οι άλλοι να έχει πολλές απώλειες. 2-0, το περνάει και αυτό. Ανεβαίνει στο βουνό.
Δεν έχει απώλειες. 3-0. Τώρα κρατιέται από εκεί να πολεμήσει που τσέχει τους αντιπάλους από κάτω και είναι πιο πλεονεκτική θέση με τα άρματά του με όλα. Παράδειγμα λέω. Και από εκεί και πέρα σου λέει στυνόμαστε άμυνα, καθόμαστε 10 πίσω, 10 να κρατήσω το 3-0. Ως και βγαίνουν όλες οι εφημερίδες σήμερα στην Αγγλία. Τον έσωσε ο Βαπέρση, τον έσωσε ο Ντεχέα. Μα τόσες φορές τον είχε κάψει ο Ντεχέα. 2 χρόνια εγώ δεν φώναζα εδώ. Τα τρώει από τη Θήβα. Και μπορεί να τα πάει και μετάβριο με τη West Ham παίζει. Μη μου πείτε ότι άμα χάσει ήταν κουρασμένη η Μάντσεστερ. Φύστε αυτό το παραμύθι. Και να δούμε αν θα ξαναγεννηθεί. Θα το παίξουν οι άλλοι έξυπνα. Για να δούμε. Λοιπόν, φτάνει σε ένα σημείο και σου λέει πώς θα το κρατήσω. 20 λεπτά. Φοβόμαι, λέει, πάω κοντά να κάνω την καθυστέρηση. Ξέρεις τι είναι στο 70 άμα κάνει ένα γκολ Ολυμπιακός. Πεθάνανε. Πώς θα το κάνουν το τέταρτο αυτοί. Να έχεις αντοχές άλλες. 3-0 μετά να στο κάνει. Να στο κάνει. Θα φας τα λυσιακά σου. 3 σέντρε μπακ είχαμε πει από εδώ. Άμα χρειαστεί θα παίξεις. Θα παίξεις 5-4-1. Και γιατί ρε παιδιά το παίζουν. Δηλαδή ο Τέβες. Ο Μοριέντες. Ο Μοριέντε. Ο Γιορέντε. Ο Γιορέντε. Αυτοί οι παιχταράδες, ο Ντογμπά, ο άλλος που είναι ο Χαφ, ο δεξής, μπράβο. Το παίζει, ο Γιορέντε, ο Τέβες, ο Ασαμό, ο Ισλά, ο Βιτάλ, ο Ντογμπά, ο Πύρλο. Πώς το ανέχονται και το παίζουν, ο Κελίνι, Μπονούτσι, Κασέρες, Μπουφών. Δεν του λέγανε. Πώς το παίζουνε 5 και 3, 8 και πάνε 1-0 μέσα με γκολ του Πύρλο. Του Πύρλο, πάλι ένα 0-1 έξω, πάλι αποκλείεται, πρωταθλητής με 15-20 βαθμούς, καλά τον κόσμο στην Ιταλία 3 χρόνια. Δηλαδή, είναι κακό για τους προπονητές του Ολυμπιακού που έρχονται. Ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα παίξε όπως θες. Παίξε και 5-3-2, δοκίμασέ το και βγάλε 7 μπροστά και άφησε 3 πίσω. 7 και 3, 11, με τον Πλατανιά, με αυτές τις ομαδούλες. Όλες, τι έγινε. Από εκεί και πέρα όμως στην Ευρώπη θα παίξεις άλλο ποδόσφαιρο. Θα παίξεις όπως παίζουν οι μεγάλοι τεχνικοί. Πες τον ένα μεγάλο τεχνικό, κάντε τους ξύπνους, ένα μεγάλο τεχνικό που δεν έχει παίξει σωστά να σεβαστεί τους χώρους στην άμυνα, να βρει διαδρόμους στην επίθεση στον αντίπαλο που θα έχει ανέβει ψηλά κτλ. Έναν. Ο Χερέρα οργίαζε. Κατέβαινε όλοι οι Χόβεν κάτω, στα λέω εγώ που δεν τα ξέρετε. Όλοι οι Χόβεν. Πούσκα Μουντάι, Χιντεκούντι, Πούσκα Τζίμπορ, όλος ο κόσμος ήταν στρατιωτική ομάδα. Τους περίμενε ο Ζαΐρ, έφευγε τη γίνανε στο Ματσόλα 0-1. Ξανά ο Κόρσο, ξέρω εγώ, ο Σουάρες μεγάλη μπαλιά στο Ζαΐρ, 11%, μπαμ πάρτο. Η Βραζιλία, το 50, άιντε, Αντεμάρ μπροστά, Ντίντι, της κακομοίρας γινότανε. Είχανε πετάξει 200 γκολ που λέει ο λόγος. Και έρχεται ο Γκίτζα με το Σιαφίνο. Σιαφίνο, 250.000 κόσμο στο Μαρακανά. Τους πετάει ένα γκολ η Βραζιλία, 1-0. Το γυρνάει ο Σιαφίνο και τους πετάει και ο Γκίτζα, ο οποίος πήγε στη Ρώμα, πήγε στην Ιταλία μετά. Έξω δεξιά τους το κάνει 1-2. Φτωχτονίσανε 35 άτομα, πηδάγανε από τις εξέδρες. Εκκλησάμινες, ξυπνάτε, σκολάρι, εκκλησάμινες. Το 2002, Ρεχάγεν, ποιος θα το σπάσει το ρεκόρ. Ποιος μωρέ, μιλάτε. Δημοσιογράφοι, με μένα μιλάτε. Θέλετε να κάνουμε και λαϊκή συζήτηση, να έρθετε όλοι και να μαθαίνετε και μπάλα. Ποιος θα το σπάσει του Ρεχάγκερ, κανένας. 3 σέντρε μπακ, 5-3-2, πανέξυπνος το πήρε. Το πήρε. Πάμε, πού θες, Μουρίνιο. Τον διέλυσε τον Ντεσάμ. Με τη Μονακό μέσα ήμουνα. Κωστίνια, 3 σέντρε μπακ, ο Ζόρζε Κώστα πίσω, άντε. 3 χάφερ, κόταν και ο Ντέκο, 2 κυνηγοί, τα έπαιρνε, 3-0 του διέλυσε. Με τον Βαγκάλ. Το Βαγκάλ του το έκανε 2-1. Και υπερήχε ο Βαγκάλ, είχε κατεβάσει και τα μπακ όλα και τους περίμενε εκεί με τον Μιλίτο και πίσω το Σνάιντερ. Παίρνει την κεφαλιά, ανοίγεται δεξιά ο Μιλίτο, πάρτι τη δίνει στο Σνάιντερ, τη δίνει, πάρ' το 2-1, τελείωσες. Πότε, που έβαλε μέσα και τελευταία 15 λεπτά το ψηλό, το σέντρε μπακ με το Σάμουελ, με όλους αυτούς και κράτησε 5-3-2. Το Ματεράτσι που κλαίγανε. Ξυπνάτε ρε, τι μιλάτε τώρα, πάτε μέσα και περιγράφετε παιχνίδι και μας λέτε τι έκανε το 1900 ο Μπίλι Σάγκλι. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα, εδώ θα μας πεις. Κοιτάξτε εκεί παίζουν. Κατεβαίνει τώρα, μιλάνε σε τηλεοράσεις προπονητές που έχουν πάρει 4 ομάδες της τετάρτης εθνικής, της Β, της Γ, τις έχουν ρίξει όλες.
Δεν έχουν δουλειά. Πώς τον βάζεις να μιλήσει? Θα βάζεις ανθρώπους που θα μιλήσουν για τακτικές για όλο να δει ο κόσμος. Όπως θα κάνουμε εμείς την ανάλυση τώρα. Όχι έτσι. Έκανε το λάθος ο Μαρκάνο. Τι του είπε να κάνει του Μαρκάνο? Έκανε το λάθος, λέει, έφαγε κίτρινη κάρτα ο Μανολάς. Τι του είπε να κάνει? Ποιος έπιασε τον Κικ 40 ετών που τον έβαλε μέσα και έχει πάει ο Φέργκισον και γράφουν κάτι δημοσιογράφοι, λέει, ναι, ο Φέργκισον πήγε και τον έπιασε μέσα και του λέει, θες να μείνεις? Δεν έχουμε παίχτη να πετάξει τις μπαλές στο ΒΑΠ πέρσι. Πέρσι αυτό γινόταν. Και τον, του λέει, θα βάλεις τον Κικ να γλιτώσει. Και τον έβαλε κόφτη μαζί με τον Γκάρι. Άθετε, όλα να σας τα πω. Ποιος δεν πήρε, ποιος δεν πήρε, ποιος? Ποιος? Λοιπόν. Ακόμα και ο Αντζελότη. Φτιάχνει την άμυνά του ένα προς ένα, είναι πιο δεμένος και πάλι. Τρεις είναι οι ξένοι επάνω στην Ισπανία. Ο άλλος που είναι στην Μπαρτσελόνα θέλει να παίζει και αυτό το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Δεν θέλει να κλείνει και εντάξει, ο Σιμεώνε σαρώνει. Χαλάει τον κόσμο. Έρχεται και η Ρεάλ Μαντρίτης. Ορίστε, ο Μουρίνιο τώρα. Έπεσε με την Παρί Ζερμέν. Για να δούμε. Να δεις πώς θα παίξει και τον άλλον. Τι τη φυλάτε? Να κάνει τρία γκολ ο Μπραήμοβιτς. Ο Μπραήμοβιτς. Αφήστε να τον παραμύθι και τον πέρασα τον Μουρίνιο. Λιόν. Με τον Ετό παίζει και σκοράρει. Με τον άλλο. Πόσο καιρό σα είπαμε ο Τόρες. Ξυλοκόπος είναι. Δεν σκοράρει. Δεν μονιμοποιείται. Και θέλει σεντροφοράρα. Άμα το είχε, θα το είχε πάρει. Γιατί ξύπνησε ο Βεγγέρ τώρα και πάει για πρωτάθλημα? Δύο φορές 5-3-2 στο 82. Και με την Νιούκαρ Σχέβρο χτες πάλι. Το βάλε. Ξυπνάνε όλοι, ρε. Δεν μπορεί να το καταλάβετε. Αυτή την κατάρα μην τη δίνετε στον Ολυμπιακό. Μην τη δίνετε. Στην Ευρώπη θα παίξει ωραία άμυνα. Θα παίξει έξυπνα και θα βγει μπροστά σε αντιπιθέσει. Όπως έπαιξε μέσα στην Μπενφίκα. Ο άλλος, ο δικός μας, ο Βαλβέρντε. Τον παραδέχουμε διότι έφερε επανάσταση στην πίεση μπροστά. Δεν τη βλέπω τώρα. Μπορούσε να την παίξει ο Ολυμπιακός και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το πεζάρισα. Τον Μπόμπεκ έφερε το 4-3-3. Τον άλλον του Τισάεκ. Τον Παππού. Τον μεγάλο προπονητή, τον Ολλανδό που του έφερε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι μας λέτε? Τι μας λέτε? Βγαίνεται ο καθένα, δηλαδή δουλεύει παραδείγματος χάρη. Είναι βιομήχανος, είναι επιχειρηματίας, είναι ξέρω εγώ. Ηλεκτρολόγος και μας λες τώρα για μπάλα. Άστα πηγαίνετε στο ηλεκτρολογείο να ασχοληθείτε. Γίνετε και στα ράντια, στις τηλεοράσεις. Άλλος μεθυσμένος, άλλος έτσι. Άστα ρε, κάντε καμιά δουλειά. Αφήστε την μπάλα σε εμάς να τη δικούμε και να μιλάμε όμορφα, ωραία και να βλέπεις. Διότι θα γινόντουσαν ήρωες. Αγάλματα θα κάνανε και στους 11 παίκτες. Και στον προπονητή. Αυτό το ματς 2-0. Φάει ένα στο πρώτο ημίχρονο. Φάει ένα. Φάει κι άλλο ένα παμπαράτα. Δεν γίνεται. Παίξε όμως σωστά. Ούτε ένα δεν θα φας.